έχει κάνει ότι ο Χριστός θεραπεύοντας το παραλυτικό δεν αναφέρεται στην πίστη του αρρώστου που τελικά γίνεται καλά, αλλά στην πίστη εκείνων που τον μεταφέρουν. Στο θαύμα που περιγράφεται στο σημερινό Ευαγγέλιο είναι υπαρκτή μια πίστη συλλογική που προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ενέργεια. Στο σπίτι που βρέθηκε ο Χριστός να μιλά στα πλήθη των συγκεντρωμένων, η αδιαφορία των πολλών έφραξε σαν τείχος την πόρτα στην ανάγκη του παραλίτου να περάσει για να συναντήσει τον λυτρωτή. Ο πόθος όμως και η εμπιστοσύνη των ολίγων που τον μετέφεραν τους έκανε να καταφέρουν να ανοίξουν πέρασμα από το πιο απίθανο μέρος. Ανεβαίνουν στη στέγη, δημιουργούν ένα μεγάλο άνοιγμα στην οροφή και κατεβάζουν το παραλυτικό ανάμεσα στο πλήθος μπροστά στο διδάσκαλο. Όταν με κίνητρο την αγάπη η προσωπική πίστη του ενός συντεριάζει με εκείνη των άλλων, η έντασή της πολλαπλασιάζεται. Οι μαθητές του Χριστού από την αρχή δεν έμειναν μονάδες, αλλά συγκεντρώθηκαν γύρω του και αποτέλεσαν ένα ιερό σύλλογο. Στη συνέχεια, με την παρουσία του Παρακλήτου, συνέστησαν την Εκκλησία. Στη μεγάλη αυτή οργανική ενότητα η πίστη, η αγάπη και η προσευχή του κάθε πιστού ενισχύονται από την παρουσία των άλλων. Η ανταπόκριση του Χριστού στη συλλογική πίστη των ανθρώπων αυτών είναι άμεση. Θεραπεύει τον ασθενή, αλλά τα λόγια του δημιουργούν έκπληξη. Απευθυνόμενος στο παραλυτικό του λέει «Τέκνον αφέοντες η αμαρτία σου». Ο Χριστός δεν στέκεται στην επιφάνεια. Ο λόγος του εισχωρεί στην καρδιά του προβλήματος. Πηγαίνει σε ένα βαθύτερο επίπεδο, πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του παραλυτικού, η συνάφεια ασθενίας και αμαρτίας και συνεπώς η σχέση συγχωρήσεως και θεραπείας ήταν άμεση. Από εκεί έπρεπε να αρχίσει η θεραπεία, από την απομάκρυνση της νοσογόνου αιτίας με τη συγχώρηση. Η πρώτη λέξη «τέκνον» αποκαθιστά τη διαταραγμένη σχέση του παραλυτικού με τον Θεάνθρωπο και αποτελεί τον πρόλογο της αφέσεως των αμαρτιών και της οριστικής θεραπείας. Οι θεραπείες αυτές αποτελούν σημεία που δείχνουν ότι δεν νίκησε της φύσεως η όρη και προμηνύματα της γενικότερης υπέρβασης της ανθρώπινης οδύνης και αντιφεγγίζουν τη τελική και παγκόσμια νίκη του Χριστού πάνω στην αμαρτία και στην κάθε λογής αρρώστια. Η άφεση των αμαρτιών φανερώνει επίσης τη δυνατότητα του χτιστού ανθρώπου να ζήσει την ζωή του ακτής του Θεού. Αυτό είναι το αφετηριακό και θεμελιώδες θαύμα του Κυρίου. Ενώ η θεϊκή προτροπή έγειρε άραν το κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου, αποκαλύπτει την βοήθεια που προσφέρει ο Κύριος στον άνθρωπο να ανακαλύψει την έμπρακτη πατρική του αγάπη. Ο εορταζόμενος σήμερα μεγάλος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στηρίζει με το εκκλησιαστικό του φρόνημα και τη θεολογική του συνεισφορά την διδασκαλία της Εκκλησίας ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν επιτυχάνεται μόνο με την ηθική του τελείωση, αλλά με την μεταπίστεως και αγάπης προσωπική του κοινωνία με τον Χριστό. Αυτή τη βάση της Ορθοδόξου πίστεως προσφέρει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή και βεβαιώνει την έλευση της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας της Αγάπης, που άρχισε μέσα στην ιστορία με την επηγής έλευσή Του για να ολοκληρωθεί στη Δευτέρα ένδοξη παρουσία Του. Αμήν. Σήμερα, ώρα 6:30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο δεύτερος κατανυκτικός εσπερινός των Ιερών Ναού Αγίου Τρίφωνος Παλίνης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νικολάου. Και θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο και θέμα «Από την πίστη στην εμπειρία του Θεού». Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Μεγάλων. Εκεί θα τελέσουμε το μεγάλο απόδειγμα. Ώρα αναχώρησης 3 το μεσημέρι από την κεντρική πλατεία.
τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 5 και 30 το απόγευμα, τελείται η ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Η ακολουθία των χαιρετισμών της Θεοτόκου θα τελεστεί ώρα 7 το βράδυ. Ο ακάθιστος ύμνος θα τελεστεί ώρα 6 και 30 το βράδυ. Ο μεγάλος κανόνας θα τελεστεί Τετάρτη 29 Μαρτίου, ώρα 6 και 30 το βράδυ. Του Κυρίου δαϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί μας τη αυτουθία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εφουραδίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων αποστόλων, των εν Αγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξου και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παναμά, Θεοφάνους του Ομολογητού, Γρηγορίου Ρώμης του Διαλόγου, Φινεές του Δικαίου, Σημεών του Νέου Θεολόγου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμος Θεός. Ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς και μέρες και αυτιά μας εν